το θέμα της κολυσιεργίας και της καθυστέρησης από τη Δημοτική Αρχή στην έκδοση άδειας στο επιμελητήριο για την διοργάνωση της Πανελλήνιας Έκθεσης Κορινθία 2016 στο λιμάνι της Κορίνθου. Για το θέμα αυτό θα σας μιλήσω αύριο αναλυτικά σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου με την άλλη μου ιδιότητα. Έκανα όμως έκκληση στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν ευθύνονται για την κολυσιεργία οι υπάλληλοι, αλλά η Δημοτική Αρχή και το Λιμενικό Ταμείο, να φροντίσουν, όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη χώρα, έγκαιρα και άμεσα, να δώσουν τις άδειες που χρειάζεται το επιμελητήριο και να γίνει η έκθεση στο λιμάνι της Κορίνθου, γιατί είναι σημαντικά ωφέλιμη η έκθεση για τις επιχειρήσεις της πόλης της Κορίνθου. Θα έρθουν χιλιάδες επισκέπτες, είναι προβολή της πόλης, θα υπάρξει διαφήμιση πριν από την έκθεση αλλά και μετά. Είναι πολλαπλά ωφέλιμη η έκθεση και περιμένω την ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή, που δεν την είδα χθες, για να έχουμε, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα σε 20 μέρες δίνονται οι αδειοδοτήσεις και οι παραχωρήσεις του λιμανιού για να γίνει έκθεση από επιμελητήριο. Οι ίδιοι νόμοι, υποθέτω, ισχύουν σε όλη την Ελλάδα, ερμηνεύοντας την ίδια νομοθεσία στο Μεσολόγγι, στην Αλεξανδρούπολη, στη Θεσσαλονίκη και αλλού. Οι δημοτικές αρχές και τα λιμενικά ταμεία δίνουν εύκολα και άμεσα τις άδειες για να γίνουν οι εκθέσεις. Περιμένω να γίνει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε για πολύ ακόμα. Φυσικά, το επιμελητήριο έχει εναλλακτικές λύσεις εξετάσει και παρότι η πρώτη επιλογή είναι το λιμάνι της Κορίνθου, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και άμεση αδειοδότηση από τον Δήμο Κορινθίων, θα αναγκαστεί το επιμελητήριο να ακολουθήσει τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά αύριο στο επιμελητήριο με την άλλη μου ιδιότητα. Απλώς επειδή είναι λίγο δημοτικό το θέμα, η απάντηση του κ. Παπά είναι ότι το επιμελητήριο φταίει. Στις άλλες προτάσεις που έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα? Θα σας τα πω αναλυτικά αύριο. Πάντως, εκείνο που θέλω να κατακρίνω τώρα και να καταγγείλω είναι η συμπεριφορά του κυρίου Παπά, ο οποίος για άλλη μια φορά έχασε την ψυχραιμία του, άρχισε να βρίζει. Είδατε τι χαρακτηρισμούς χρησιμοποίησε, που είναι απαράδεκτοι και δείχνουν την αδυναμία του. Επειδή δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά όπως την κάνουν αλλού, προσπαθεί να αλλάξει τη συζήτηση και κάνει χαρακτηρισμούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι. Εγώ έχω τα στοιχεία και αύριο στη συνέντευξη τύπου θα τα δείξω, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Κάνω για τελευταία φορά έκκληση στο Λιμενικό Ταμείο και τον Δήμο να ασχοληθούν όπως έχει γίνει αλλού στην Ελλάδα και να δώσουν στο επιμελητήριο άμεσα την αδειοδότηση που χρειάζεται για το καλό της πόλης. Αν πάρετε το OK, προλαβαίνετε τα χρονοδιαγράμματα. Προφανώς ναι, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ ακόμα.